Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του νεοσύστατου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον κρίσιμο τομέα δημόσιας πολιτικής που αναλαμβάνουν. Χαίρομαι, διότι εδώ πέρα στο Υπουργείο έχουμε κάνει πράξη αυτήν την δημιουργική σύνθεση μεταξύ άξιων κοινοβουλευτικών στελεχών και στελεχών που έχουν έρθει από την αγορά για να υποστηρίξουν αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια, την οποία επέλεξα και προσωπικά να εμπλακώ περισσότερο, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υπουργό Επικρατείας. Το κάνω αυτό διότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αποτελεί μονόδρομο για την χώρα μας και το κράτος πρέπει επιτέλους να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν απλοποιηθούν δραματικά οι διαδικασίες και ταυτόχρονα αποκτήσουν ψηφιακό χαρακτήρα, αν συνδεθούν οι βάσεις δεδομένων, και για να μπορέσουμε επιτέλους να επικοινωνούμε με το ελληνικό δημόσιο, είτε είμαστε πολίτες είτε είμαστε επιχειρήσεις, με μεγάλη ευκολία, κατά προτίμηση από το σπίτι μας ή από τον χώρο εργασίας. Έχουμε λοιπόν πολύ φιλόδοξα σχέδια σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και με το νέο Υπουργείο το οποίο ουσιαστικά ιδρύουμε. Αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση την οποία κάνουμε στην οργάνωση της κυβέρνησης, στη δημιουργία αυτού του Υπουργείου, και έχουμε βέβαια και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο με συγκεκριμένα έργα τα οποία πιστεύω ότι οι πολίτες πολύ σύντομα θα τα δούνε και θα τα εκτιμήσουν ως προς την διευκόλυνση την οποία θα παρέχουν στην καθημερινότητα. Τώρα, για το ζήτημα του 112, θα πω μόνο ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει στο Υπουργείο είναι χρονοδιαγράμματα απολύτως δεσμευτικά. Το 112 θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα λειτουργήσει, καθώς φαίνεται, στο τέλος του χρόνου. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε το τέλος του χρόνου και επειδή οι φυσικές καταστροφές δεν ξέρουμε πότε θα χτυπήσουν, έχω ζητήσει από τον Υπουργό, σε συνεννόηση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, να μπορούμε να έχουμε μια ενδιάμεση λύση, έτσι ώστε εντός ενός μηνός να μπορούμε να αποστέλνουμε γραπτά μηνύματα, SMS, εφόσον το κρίνει αυτό ότι είναι απαραίτητο η πολιτική προστασία, σε κινητά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Είναι μια λύση η οποία θα μας επιτρέψει να μπορούμε επιτέλους να κάνουμε το αυτονόητο, να επικοινωνούμε δηλαδή άμεσα και να ενημερώνουμε τους πολίτες σε περίπτωση που πρέπει να γνωρίζουν για επικείμενες καταστροφές οι οποίες μπορεί να είναι προβλέψιμες. Και αναμένω και θα παρακολουθώ πολύ αυστηρά την υλοποίηση αυτού του χρονοδιαγράμματος. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι στην Ελλάδα του 2019 μπορεί να χαθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή επειδή κάποιος πολίτης δεν μπόρεσε να ειδοποιηθεί. Άρα βάζουμε ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία και πιστεύω ότι και στο πεδίο αυτό πολύ σύντομα οι πολίτες θα δουν αποτέλεσμα. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή δύναμη στην ηγεσία, στους γενικούς γραμματείς οι οποίοι θα τοποθετηθούν πολύ σύντομα και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπάρχει ένα εξαιρετικό επιτελείο και όλοι περιμένουμε έτσι με πολύ μεγάλη προσδοκία γρήγορα αποτελέσματα.